την ευχή σας. Έχω Έχουμε αρχίσει ήδη και μελετάμε την πρώτη ευχή της ακολουθίας του γάμου και θέλω να σας ρωτήσω στο σημείο που αναφέρει ότι όταν διερεμένα συναγαγών, η συνενότητα κτλ. Πώς ο Θεός δια της Χάριτος ενοποιεί τα διερεμένα που αναφέρει η ευχή. Ο ίδιος ο Θεός ενοποιεί τα διερεμένα με τη χάρη του την Αγία και η παρουσία του είναι ενωπιό στοιχείο. Ε, ενώνει και με την παρουσία του. Όπω η απουσία του διασπά τον άνθρωπο, η παρουσία του τον ενώνει αμέσω. Διότι δηλαδή, ενώνει όλα είναι αυτό. Εν Χριστό. Δηλαδή, ο άνθρωπο δεν εννοείται από μόνο του. Εισέρχεται, α πούμε, στη χάρη του Θεού και αυτή η χάρη αμέσω τον ενωπεί. Τώρα πάνω σε αυτό, ή έχετε πει ότι αυτό το αισθανόμαστε. Ναι. Μπορούμε πραγματικά μέσα στη διαδικασία αυτή είτε του Αραβώνα είτε μετά του γάμου. Το λέω με προσοχή, να καμαρώνουμε εσωτερικά τον εαυτό μα. Δηλαδή, όχι εξωτερικό όπω κοιτάζουμε τον καθρέφτη και λέμε μπράβο σου, αλλά να, το, να, νιώθουμε και να αισθανόμαστε κάτι για το εσωτερικό μα. Με ταπείνωση και άκρα ευγνωμοσύνη προ τον Θεό, μπορούμε να θαυμάζουμε τα μεγαλεία του Θεού και τι άπειρε ευεργεσίε του που μα έδωσε, κάνοντα μα τέκνα τη Εκκλησία του και αξιώνοντά μα όλα αυτά τα άγια μυστήριά του. Και όλα αυτά με αναφορά στη δική του αγάπη, όχι στη δική μα αξία. Στη δική του αγάπη. Τώρα θέλω να το συνδυάσω γερόντα αυτό και αν θέλετε να μα πείτε λίγο την εμπειρία σα, γιατί αυτό όλα είναι ένα καθρέφτη. Είπαμε, ή να κοιτάζω το εσωτερικό μου, να κοιτάξω το εξωτερικό μου. Και το λέω για τη διαδικασία τη γνωριμία, γιατί μετά θα πάμε και στο γάμο και πρέπει να ελεγχόμαστε και όλα αυτά. Και πείτε μα για αυτά τα κάποια περιστατικά. Στο Άγιο νόμο δεν υπάρχουν καθρέφτε. Ναι. Δεν μπορούσε ένα καλόγυρο να κοιτάξει για 60-70 χρόνια το πρόσωπο του καθρέφτη. Άρα δεν μπορούσε να δει εξωτερικά πώ είναι και δεν του έλειπε αυτό. Θέλω να το συνδυάσουμε αυτό. Με το πώ να κοιτάζουμε τον εαυτό μα εσωτερικά-εξωτερικά μέσα από την διαδικασία του Ραβώνα. Όπω κάνουν αυτά τα καλογέρια 70 χρόνια να μην, να, να, να μην χρειάζονται να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Διότι έχουν τον καθρέφτη, τον κύριο μα ο Χριστό. Ο, 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 το αρχέτυπο μα, η εικόνα μα, το προ, προ, πρότυπο μα είναι ο Χριστό. Όταν κοιτάζει τον Χριστό, τότε αμέσως γίνεται η, η αντανάκλαση του Χριστού στον εαυτό μου. Και βλέπω πώς είναι ο Χριστός και πώς είμαι εγώ. Και αυτό το πράγμα με κινεί η ε, μίμηση Χριστού. Και ξεπερνά τα ανθρώπινα στοιχεία. Μάλιστα μας έλεγε ένα, ένα περιστατικό γέροντάς μας για τον αείμνηστο και οσιότητο γέροντα Παπακυπριανό από το Σταυροβούνι που ήταν μέγας ασκητής και πήγε μια φορά να βγάλει διαβατήριο. Και τον πήγα σε ένα σπίτι και είδε έναν καθρέφτη. Και είδε ένα μοναχό απέναντι του. Και του λέει ευλογείτε. Και πήγε του, του, του δώσει το χέρι του να πάρει, με την ευχή του. Και ήταν αυτό του. Δεν τον είχε δει ποτέ τον εαυτό του να του το καθρέφτη. Αυτά χρειάζονται και μας δείχνουν πως ο άνθρωπος τελικά ε, όταν είναι τέλειος στον εαυτό του δεν χρειάζεται εξωτερικά πράγματα. Καταργούνται εκείνα. Αν υπάρχουν, καλώ. Αν δεν υπάρχουν, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Αυτό ακριβώ θέλω να συνδυάσουμε τώρα στη διαδικασία του Αραβόνα και τη διερεύνηση. Γιατί το έχετε πει ότι σήμερα δεν αναπαυόμαστε οι άνθρωποι στο είναι, αλλά στο έχειν. Δηλαδή, δεν μα στάνει που είμαστε καταρχήν άνθρωποι. Αλλά μέσα στη διαδικασία αυτή τη γνωριμία αρχίζουμε και ζητάμε. Ε, εντάξει, θα παντρευτούμε. Θέλουμε και ένα καλό σπίτι. Θέλουμε και να είναι μια κούκλα. Θέλουμε και τα παιδιά μα να γίνουν Αϊστάινι. Θέλουμε και το ένα. Θέλουμε και το άλλο. Θέλουμε να διαπρέψουμε, να γίνουμε μεγάλοι κετρανοί. Πώ αυτό συνδέεται πραγματικά με αυτόν τον καθρέφτη πραγματικά που λέτε τώρα. Καταρχά να πούμε ότι είναι μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, ας πούμε, αποδεχτά κάποια πράγματα αλλά όλα αυτά να τα βάζουμε μέσα στην πρόνοια του Θεού. Εάν θέλει ο Θεός και αν ευλογήσει ο Θεός, θα κάνουμε παιδιά, θα τα σπουδάσουμε, θα γίνουν καλά και μορφωμένα παιδιά σίγουρα. Αν θέλει ο Θεός και αν ευλογήσει ο Θεός, θέλουμε ένα σπίτι να ζούμε μέσα ανθρώπινα, ένα αυτοκίνητο να ξυπηρετούμαστε, κάποια να οικονομική να ζούμε τη ζωή μας άνετα χωρίς δυσκολίε και δυστυχίε. Σίγουρα αυτά είναι επιτρεπτά. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη σωστή θέση ιεραρχικά. Να κάνουμε αυτό που μας είπε ο Χριστός. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και μετά ο πατήρ ήμουν ουράνιος, είδαν ότι χρήζεται τούτο ένα πάντο. Ξέρετε ότι έχουμε ανάγκη και το αυτοκίνητο και τη δουλειά και το σπίτι και τα παιδιά και τη γυναίκα και όλα τα υπόλοιπα. Και μαζί με τις προσπάθειές μας θα ευλογήσει ο Θεός. Εάν τα αποκτήσουμε, καλώς. Αν δεν τα αποκτήσουμε, δεν σημαίνει ότι καταστράφηκε η ζωή μα. Πάντω, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μα λέτε, γιατί πώ θα ας το πούμε, βάλουμε τι σωστέ προτεραιότητε σε αυτή τη διαδικασία τη νοημία και πώ θα βοηθήσει και ο πνευματικό αυτό πάνω στο που λέτε. Εάν από την αρχή καταλάβουμε ότι όλη αυτή η σχέση είναι πορεία προ τον Χριστό και το τέλος της σχέσης μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο αιώνιο γάμο μέσα με τον Ιφείο Χριστό, τότε από εκεί ξεκινώντα και, και βλέποντα πίσω, καταλαβαίνουμε και τα υπόλοιπα που θα τοποθετηθούν. Να μείνουμε λίγο πάλι σε αυτή την ενότητα που λέει εδώ η Ευχή. Το ξανά πάμε πριν. Γυρίζουμε, ψώφη το βράδυ σπίτι, στη γυναίκα μα, στα παιδιά μα και θέλουμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να αλλάξουμε και να ξαναβγούμε αμέσω έξω. Δηλαδή δεν αντέχουμε την ησυχία. Πώ συνδέεται αυτή η ενότητα που λέει εδώ η Ευχή με την ησυχία. Η ησυχία εξαρτάται τι εννοούμε με την ησυχία. Αν εννοούμε η ησυχία να μείνουμε μόνοι μας στο δωμάτιό μας και να βλέπουμε τηλεόραση και να διαβάζουμε την εφημερίδα μας και να μην μας μιλά, μιλά κανένα. αυτό δεν είναι η ησυχία του Αγίου Πνεύματος. Είναι καλοπέραση και βόλεμα. Η ησυχία που λένε οι πατέρες και ο ήσυχο βίος και οι ησυχαστές πατέρες δεν ήταν άνθρωποι που ζούσαν μέσα σε μία νιρβάνα. Αυτοί μέσα σε διωγμούς, μέσα σε θλίψεις, μέσα σε αγώνες. Και είχαν ησυχία. Όχι γιατί δεν είχαν εξωτερική ταραχή. Μπορεί να γίνει ήταν βαρδισμός γύρω τους. Αλλά η καρδία τους είχε ησυχία. Δεν τους αυτή βασίλευε ο Χριστός. Ο ήσυχο και πράος Χριστός. Άρα τι σημαίνει να δούμε και ειδικά στις περιπτώσεις της γυναίκας που μπορεί να δουλεύει όλη μέρα, και να γυρίζει το βράδυ σπίτι και να μην μπορεί να κάτσει καθόλου σπίτι και να θέλει να ξαναφύγει. Να μην μπορεί να αντέξει αυτό το, το περιβάλλον. Ε, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα πράγματι που διαρωτάται κανείς που οφείλονται. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα της, της διαρκούς ανησυχία έχουν και πνευματικά αίτια. Δεν μπορούμε να μείνουμε με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε πνευματική εργασία εσωτερική. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε με τον εαυτό μας. Και μας τρώει το γέμισμα. Πρέπει να γεμίσουμε τον χρόνο μας. Με συνέχεια πράγματα που μας κουράζουν αλλά σαν άνθρωποι που, που αυτοκαταστρεφόμαστε είμαστε συνέχεια σε μια εξαντλητική κόπωση. Και δεν ησυχάζουμε με τίποτα. Διότι δεν έχουμε πνευματική εργασία εσωτερική. Τώρα στη συνέχεια της, της ευχής γέροντα διαβάζουμε ότι ε, ευλογή σας Ισαά και Ρεβέκαν, και Ρεβέκα και κληρονόμους αυτούς εις επαγγελίας αναδείξας γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα παραδείγματα η Εκκλησία, γιατί τα λέει αυτά. Διότι είναι πάρα πολύ ωραία παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός ευλόγησε αυτούς τους δύο ανθρώπους τον Ισά και τη Ρεβέκα και τους έδωσε απογόνους ευλογημένους οι οποίοι ήταν πρόγονοι κατά σάρκα του Κυρίου μας του Χριστού. Και αναφέρεται τόσο όμορφα η Παλαιά Διαθήκη σε αυτούς τους Αγίους Προπάτορες, που πραγματικά η ζωή τους και οι σχέσεις τους με τον Θεό είναι πρότυπα σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα του. Τώρα συγγνώμη για την απλοϊκή ερώτηση, αλλά, αλλά συμβαίνουν, δηλαδή υπάρχουν αυτές ερωτήσεις, ότι Καλά τα λέει εδώ η ευχή για, τον, για τη Ρεβέκα και τον Ισαάκ, αλλά αυτοί ζήσανε χιλιάδες χρόνια πριν. Πώς έρχεται τώρα η Εκκλησία σήμερα και τους φέρει ως παράδειγμα στο, 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 σε ένα ζευγάρι αυτής της κοινωνίας, αυτής της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Δεν τους φέρει ως παράδειγμα να ζήσουμε φορώντας τα ίδια ρούχα ή ζώντα μέσα σε καλύβες και σκηνές όπως ζήσαν αυτοί. Αλλά για να μας δείξει ότι όπως ο Θεός, οδήγησε τον ένα στον άλλο και ήταν μαζί του συνέχεια, του σε παιδιά και του ευλόγησε σε όλε τι δυσκολίε τη ζωή του. Και παρέμειναν πιστοί στον Θεό αυτή και έλαβαν τι επαγγελίε του Θεού, τι υποσχέσει του Θεού. Έτσι και ο Θεό ευλογεί κάθε άνθρωπο. Και δεν είναι τυχαίο γεγονό το να συναντηθώ με τον σύζυγό μου, με τη σύζυγό μου. Είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Θα το δούμε και πιο κάτω, ότι ο Θεό είναι αυτό ο οποίο οδηγεί τον άνδρα στη γυναίκα και την γυναίκα στον άντρα. Αυτό είναι ο μυσταγωγό. Αυτό είναι ο προξενητή, τρομποντινά του ενό προ τον άλλο. Νήπω εδώ θέλει να δείξει και mm. αυ η Εκκλησία εννοώ και αυτή τη διαχρονικότητα. Δηλαδή, μιλήσαμε για αιωνιότητα κτλ. Και, και τώρα μα φέρνει ένα παράδειγμα που είναι πολλέ χιλιάδε χρόνια σίγουρα. πριν. Σίγουρα. Αλλά είναι τόσο δυνατό παράδειγμα που αν διαβάσουμε τη γραφή με προσοχή και προσευχή. Θα το καταλάβουμε πάρα πολύ μέσα στην καρδία μα. Λέει, του ανέδειξε κληρονόμου τη δική σου επαγγελία. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε αυτό. Ήταν η υπόσχεση του Θεού ότι θα, θα γίνουν προπάτορε και εκ τη γενεά του θα προέρθει ο κύριο Ιησούς Χριστό. Και η Εκκλησία η οποία κατέκτησε τον κόσμο ολόκληρο πλέον. Συνεχίζει η ευχή και λέει: Αυτό ευλόγησε και του δούλου σου τούτου, οδηγών αυτού εν παντή έργο αγαθό. Καταρχήν, τι σημαίνει η ευλογία στην ένωση αυτών των ανθρώπων. Ευλογία σημαίνει να δοθεί όλη η χάρη του Θεού. Όλη η ευλογία, όπως μπορούμε να το καταλάβουμε με την ελληνική λέξη ευλογία. Τα πάντα να δοθούν στον άνθρωπο αυτό, Η εκ περίσσου. Όπως ένα, μια βρύση που αναβλύζει πολύ νερό και χύνεται και τρέχει και πάει και ποντίζει τα πάντα. Και δεν έχει κανένα ενδιασμό και κανένα φραγμό και καμιά δυσκολία. Έτσι είναι η ευλογία. Υπερεκβλίζει τις χάριτες του Θεού και τις ευλογίες του Θεού. Βέβαια λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό τώρα αυτό και σκέφτομαι ότι όταν κανείς, μας το, είπατε πολλές φορές, δεν μπορεί να μας αφαιρέσει αυτό τον απέραντο πλούτο, αυτή την ευλογία που μας δίνει ο Θεός. Πώς γίνεται, και το, το ξέρουμε αυτό, έτσι, πώς γίνεται να φτάνουμε στο σημείο τώρα στην γνωριμία μιλάμε ακόμη, έτσι, στον, στον Αραβόνα, να μην μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, να μην μπορούμε να την διαχειριστούμε και να μην μπορούμε ούτε να την ενεργοποιήσουμε. Ενώ υποτίθεται το ξέρουμε, ή τουλάχιστον μα το λέει ο πνευματικό ή κάποιο άλλο. Εντάξει, το ξέρουμε εγκεφαλικά. Για το μάθουμε και εμπειρικά θέλει δουλειά πολύ. Και εργασία πνευματική και υπομονή πολύ και εμπειρία του γεγονότων τη ζωή μα. Θα δηλαδή, τη μάθουμε αυτή την εμπειρία θα την βιώσουμε στον δρόμο της ζωής μας, αρχίζοντας από την αποδοχή, με την εισαγωγική πίστη και σιγά σιγά η πίστη της θεωρίας. Θα το δούμε στην πράξη. Άρα είναι θέμα εμπειρίας, εμπειρίας και αυτό. Μάλλον ναι, το, να το, το να το ζήσουμε για να το καταλάβουμε. Τώρα, πηγαίνουμε, συζητάμε με κάποιους φίλους και έρχεται και σου λέει «Μα παντρεύτηκες στην εκκλησία» του λες παντρεύτηκε στην Εκκλησία και πήρε ευλογία. Δηλαδή, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και σου λέει, Μα τι είναι αυτά που λε, περάσαμε, περνάμε δυσκολίε, αγωνίε, θλίψει, κούραση. Και ας πούμε στο τέλο θα πεθάνουμε κιόλα. Ούτω ή αλλιώ. Δηλαδή, τι ευλογία είναι αυτή. Μα εάν από την αρχή καταλάβουμε ότι δεν παντρευόμαστε για ευδαιμονιστικού λόγου ή για φιλίδων λόγου, αλλά παντρευόμαστε για να που απολαύσουμε τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας και καταλαβαίνοντας ότι όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα είναι στοιχεία που μας καθαίρουν και μας φωτίζουν και μας αγιάζουν και τα ευαπτήσουμε αυτά όλα μέσα στη σχέση μας με τον Θεό που το τα αποκτούν νόημα. Και σίγουρα μας δυσκολεύουν οι δυσκολίες και μας θλίβουν οι θλίψεις και μας ταλαιπωρούν οι ταλαιπωρίες. Αλλά όλα αυτά απεργάζονται την αιώνιαν χάρη του Θεού μες στην καρδία μα. Λέει η ευχή ειρήνη πάση, τα σκεφαλά σε μόνο το κύριο κλίνατε. Αυτή η ειρήνη, η χαρά, η δικαιοσύνη, η αγάπη που επικαλείται συνέχεια η Εκκλησία και τόση ώρα μα μιλάτε και αυτή, είναι απλά συναισθήματα που βιώνουμε στο ψυχικό μα κόμμα ή κάτι άλλο. Δεν είναι συναισθήματα, είναι εμπειρία ζωής. Είναι εμπειρία ζωής. Και αυτά όλα που είναι γραμμένα εδώ με το Πνεύμα του Άγιου είναι, είναι οντολογικοί λόγοι, δεν είναι λόγια του αέρα. Έχουν οντολογία, είναι πραγματικότητες. Και όταν λέει η Εκκλησία ειρήνη η πάση, σημαίνει ο Χριστός να είναι σε όλους τους ανθρώπους που δέχονται την ευλογία του Θεού. Και μας ερμηνεύει πώς γίνεται αυτό, πώς θα αποκτήσουμε την ειρήνη εάν, εάν κλείνουμε τα σκεφαλά μόνο το Κυρίο, που σημαίνει ότι αποδεχόμαστε την ευλογία του Θεού, ταπεινωνόμαστε και παραθέτουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Πάντως φαντάζομαι αυτή τη σκηνή και την ακούμε και τις Κυριακές, τις, λειτουργίε τις και στις μεγάλες ιδιωτές και στις, τεάρες, στις ακολουθείς γενικότερα το Ειρήνη Πάση. Βέβαια γύρω μας γίνεται κυρο, κυρολεξία ένα χάος. Έτσι. Πάνδημίε, πόλεμοι, οικονομίε, προβλήματα στι οικογένειε, ακρίβεια και. Δηλαδή, αμφισβητούνται μεγάλε αλήθειες. Έτσι, όπω η κοινωνία σήμερα, μπορεί η ζωή μα να μα παράσχει ασφάλεια. Η ζωή μα από μόνη τη δεν μα παράσχει ασφάλεια. Δεν μα παρέχει ασφάλεια. Αλλά η ζωή μα σε Χριστό, ο Χριστό μα παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε. Πράγματι. Γιατί αυτό γίνεται τα πάντα τη πάσης αυτό που χρειαζόμαστε. Όπως το μάνα έγινε το στους Εβραίους αυτό που είχαν ανάγκη και βιολογική και ψυχική και διανοητική και πνευματική στον κάθε ένα αυτό που χρειαζόταν κατά τον ίδιο τρόπο και η ευλογία του θεωρείται αυτό που χρειάζεται ο καθένα από εμά. Και λέει τα κεφαλά μόνο το κυρίο κλείνατε. Γιατί η Εκκλησία μα ζητάει να χαμηλώσουμε το κεφάλι ή πολλέ φορέ μα ζητάει να γονατίσουμε. Σε τι βοηθάνε αυτέ, α το πούμε, οι σωματικέ κινήσει, αυτέ τι παρακλήσει. Για να παραδώσουμε τον εαυτό μα στα χέρια του Θεού. Ούγαρα σε αυτόν εκτίναμε εξήφανά, αλλά σε τον φοβερό Θεό. Στον φοβερό Θεό κλείνουμε τις κεφά μα. Όχι σε Θεού ψεύτικους, αλλά στον μόνο αληθινό Θεό. Και λιτρωτοί μα παραδίδουμε τον εαυτό μα και κλείνουμε την κεφαλή μα ω έκφραση τη τελεία αφιερώσεω μα σε αυτόν. Θέλετε λίγο να προχωρήσουμε με τη δεύτερη ευχή ε, και να μας διάβασετε και την μετάφρασή της. Να σας πω κάτι που έζησα εγώ κάποια στιγμή εδώ στη διαγωνία μου. μια ημέρα είχα πάρα πολλούς πειρασμούς και πάρα πολλές δουλειέ και πάρα πολλέ σκοτούρες και το απόγευμα είχα εισπερινώσει μια εκκλησία σε μια πανήγερ. Ήμουν πολύ κουρασμένος και πολύ σκοτισμένος και πήγα στην εκκλησία... Ένα ερείπιο, σωματικά, ψυχικά, διανοητικά, πνευματικά, σε όλα. Ε, χωροστατούσα στον Εσπερινό, ήρθε η ώρα να πω Ερήνη Πάση. Κι όταν ήρθε η ώρα να πω Πάση, μέσα μου γεννήθηκε μια, μια αντίδραση. Λέω, πώς θα δώσω Ερήνη, αφού εγώ δεν έχω Ερήνη. Με απασχολούσα χίλια προβλήματα, χίλια πράγματα, χίλιες πειρασμοί. Τέλος πάντων, εστράφηκα προς τον κόσμο, είπα Ειρήνη Πάση και είπε ο ψάρτης και το πνεύμα τη σου. Και αυτό μου χτύπησε σαν καμπανάκι. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος μου μετέδωσε την ειρήνη του Θεού, όπως εγώ τους ευλόγησα ως ιερεύς να λάβουν το Χριστό στην καρδία τους, λέγοντας αυτή και το πνεύμα τη σου. Μου έδωσαν πίσω την ειρήνη αυτή και αμέσως ο διάκονος «Τα μου το κύριο κλείνομαι". Και κλείνει να κεφαλάς μας. Και λέει ο ψάρτης, «Συ Κύριε, σε σένα Κύριε». Αυτό είναι όλο το μυστήριο της σχέσης με τον Θεό. Δηλαδή, όταν κλείνει την κεφαλή σου ενώπιον του Θεού και πει «Συ Κύριε, σε σένα Κύριε τα αφήνω όλα και τις σκοτούρες μου και τους πειρασμού μου και τις αμαρτίες μου και την πόλη μου και την ίσο μου και την πατρίδα μου και τον κόσμο όλο και τη ζωή και τον θάνατο, τον πάντων και τα παραδώσω όλα σε σένα, τότε υπάρχει ειρήνη πάση στην καρδία μας. Θέλετε να πάμε στην δεύτερη ευχή. Βεβαίω. Λέει λοιπόν η δεύτερη ευχή. Είναι πολύ μικρή αλλά πολύ ωραία. Κύριε ο Θεός ημών, εξ εξεθνών προμνηστευσάμενος εκκλησία, παρθένων αγνή, ευλόγησαν τα μνήστρα ταύτα και ένωσαν και διαφύλαξαν τους ζούλους του τούτους εν ειρήνη και ομονία. Σίγα πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου την και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Εδώ γιατί πήρε την Εκκλησία λοιπόν ως νύφη και την καθάρισε από την ειδωλολατρία. Τι θέλει να μας πει. Λέει ένα ωραίο λόγο Άγιος Χρυσόστομος. Θεός πόρνης, mm. λέει, ρωτά, πόρνη είναι, ο Θεός πόρνης επεθύμησε και λέει ερωτά πόρνην επεθύμησε ο Θεός. Λέει είναι πόρνη. Ποια ήταν αυτή η πόρνη, η εκκλησία, που ήταν ακάθαρτος, που ήταν ειδωλολάτρης, που ήταν γεμάτη ακαθαρσίες και αίματα ειδωλολατρικών θυσίων, γιατί εμείς όλοι μας ήταν ειδωλολάτρες. Και μας επιθύμησε και έλαβε αυτό την εκκλησία και μας την καθάρισε από σπήλων και ρητίδα και μας έκαμε αγνούς και αμόμους ενωπιών του και την εκκλησία την έκαμε σαν παρθένων αγνή, τελείως αμόλυντη και άσπηλη και άφθορη. Και αυτό είναι το μέγα έργο της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία, που εικονίζει, που είναι το πρότυπο μάλλον, της αγάπης του ανθρώπου προς τη γυναίκα και της γυναίκας προς τον άντρα. Άρα, πώς βλέπει η Εκκλησία την παρθενία και την αγνότητα σε αυτή τη διαδικασία τώρα του Αραβώνα, Σίγου... για να το συγκρίνει με αυτό που λέτε. Σίγουρα, η Εκκλησία θεωρεί την αγνότητα μεγάλο κόσμημα για τον άνθρωπο αλλά την αγνότητα δεν τη θεωρεί απλώ σαν μία βιολογική, ένα βιολογικό πιστοποιητικό ότι δεν είχε σαρκικές σχέσει με κάποιο άλλο πρόσωπο. Τέτοιε αγνότητε είχαν και πολλοί ιδεολάτρε. Και έχουν και σήμερα ερετική και υπόλοιπη. Η αγνότητα έχει σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι απλώς σωματικό γεγονός η αγνότητα. Είναι και σωματικό γεγονός που απορρέει όμως από την ένωσή σου με τον νηφιό Χριστό. Ο, ο γάμος σου με τον Χριστό έχει αποτέλεσμα την αγνότητά σου τη σωματική και τα υπόλοιπα όλα που απορρέουν από αυτό. Τώρα πάνω σε αυτό είπαμε ότι στην πορεία της αναζήτησης των ανθρώπων μας και στη διερεύνηση τώρα που βρισκόμαστε στον Αραβώνα γινόμαστε σκληροί και καμιά φορά ανακρίνουμε εξευτηριστικά τον άλλο για το ότι κάνει στη ζωή του χωρίς να κοιτάξουμε τα δικά μας τα χάλια βασικά. Έτσι το είπαμε και, τις, και τις άλλες, άλλες εκπομπές. Η ερώτηση είναι πώς θα εξετάσουμε σωστά τις προϋποθέσεις για να, για να συνεχίσουμε σε, στο γάμο με έναν άνθρωπο ή όχι. Νομίζω ότι οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι απλές και βασικές. Να μπορούμε να τον αγαπήσουμε και να αισθανθούμε την αγάπη του και ότι είμαστε ενωμένοι μαζί του. Τα άλλα όλα, από πού κατάγεται, ποιο είναι το γενναλογικό του δέντρο, τι αμαρτήσει έχει κάνει, τι πτώση είχε στη ζωή του. Αυτά δεν μας χρειάζονται. Όταν γνωρίσεις τον άλλο άνθρωπο και πληροφορηθεί η καρδία σου ότι σε αγαπά και τον αγαπάς και αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος που οδήγησε ο Θεός σε σένα για να πορευθείς μαζί του το δρόμο στη βασιλεία του. Αυτό είναι αρκετό. Τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα. Είναι και επικίνδυνα είναι και επικίνδυνα. Μπορεί να γίνουν αγκάθια τα οποία θα μας τραυματίσουν μετά στην πορεία μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραθεωρούμε και τα ανθρώπινα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να με ελκύει και ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος και ως βιολογικό φίλο. Είναι άνδρας, είναι γυναίκα, πρέπει να ελκύει ένα τον άλλο και βιολογικά. Βέβαια επειδή αυτό συμβαίνει παρακαλώ πείτε μας τι θα συμβουλεύατε ειδικά μια κοπέλα αν το αγόρι σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας του Ραβώνα τη φαίνει σε τόσο δύσκολη θέση αναγκάζοντάς τη να περιγράψει οδυνηρά περιστατικά τη ζωή σου; Πρέπει να του εξηγήσει ότι αυτό το πράγμα την κάνει να τραυματίζει την ψυχή της και ότι είναι πολύ δύσκολο και τραυματικό για αυτήν να βιώνει και να αναβιώνει και να ξαναθυμείται τόσες και περιπέτειες που έχει στην πορεία της ζωής της. Εάν θέλει να το κάνει η ίδια και αν επιμένει εκείνο, εντάξει, να το κάνει, αλλά το πει όμω ότι είναι, είναι, τραύμα αυτό και το κάνω επειδή σε αγαπώ. Αλλά δεν, δεν, είναι, δεν είναι ευχάριστο για μένα να βιώσω ξανά αυτά τις εμπειρίες και αυτές τις αναμνήσεις σε αυτή τη διαδικασία τη δοκιμή, στην περίοδο του αραβώνα, πρέπει να είναι περισσότερο το πόδι μας στον γκάζι ή στο φρένο, και πώ συνδέεται αυτό με την αντίστοιχη δοκιμασία στο μοναχισμό. Στο μοναχισμό παραδίδει τον εαυτό σου στα χέρια του γέροντα και αφήνεσαι στα δικά του χέρια με αγάπη είναι απόλυτη και εμπιστοσύνη σε αυτό και στην πρόνοια του Θεού που σου οδήγησε στα χέρια του. Και πατάς την γκάζι να έχεις να αναπτύξεις αυτήν την δυναμική και να απογειωθείς. Αλλά σίγουρα όλα χρειάζονται και έναν όριο και να μην διαλυθείς και να μην κάνεις πράγματα τα οποία είναι παράκαιρα και είναι και επικίνδυνα. Και στον αραβόνα μέσα χρειάζεται η απογείωση των δύο ανθρώπων αυτών αλλά των αρετών πασομίζων η διάκριση σε στι. Χρειάζεται και λίγο φρένο και λίγη έτσι ας πούμε συγκατάβασης και ε, ταπείνωσης και μια πραότητα και μια ησυχία για να μην κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αμέτωχα έστω και κάποιας υποτυπώδους ανθρώπινης λογικής. Να μην φοβόμαστε το φρένο, λέτε όμω. Να μην το φοβόμαστε. Δεν βλάφτε το φρένο. Λέει, ευλόγησαν τα μνήστρα ταύτα και ένωσαν και διαφύλαξαν του ζούλου σου σε ειρήνη και ομονία. Καταρχήν, γιατί ο Θεό θέλει να ενώσει του ανθρώπου, Τι σημαίνει αυτή η ενότητα και ένωσαν και διαφύλαξαν. Είναι το κατεξοχήν έργο του Θεού. Ο Θεό ενώνει τα πάντα. Η αγάπη ενωπεί. Ο Θεό έπλασε τον άνθρωπο να είναι ενωμένο στην αγάπη με όλη την δημιουργία και με τη σύζυγό του. Και η αμαρτία και ο διάβολος διέσπασαν αυτή τη σχέση. Άρα όταν ο Θεός επανέρχεται εννοποιεί αυτού τα πάντα. Και εδώ που λέει, λέει τη λέξη δούλους τι σημαίνει δούλος εδώ. Παιδιά του. Τα παιδιά του. Εν ειρήνη και ομονία. Αυτή την ειρήνη και ομονία θα τη δούμε, την είδαμε και πριν θα τη δούμε πάρα πολύ και στις, και στις άλλες ευχές. Από τι κινδυνεύουν να χάσει το ζευγάρι, την ειρήνη και την ομόνοια και πρέπει η Εκκλησία να παρακαλεί τον Θεό να τη διαφυλάξει. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι αυτός που διαλύει την ειρήνη και την ομόνοια. Η ταπείνωση σε ενώνει με τον άλλον άνθρωπο χωρίς να τον διαλύει τον άλλο. Χωρίς να τον εφομιώνεις, χωρίς να τον εξατμίζεις. Ενώ ο εγωισμός θέλει να νοθείς με τον άλλον άνθρωπο και να τον κάνεις να μην υπάρχει, να τον εξαφανίσεις. Ενώ αυτό δεν ισχύει στην ταπείνωση. Η ταπείνη αγάπη ενώνεται με τον άλλον άνθρωπο και εκεί που χάνεσαι εσύ βρίσκεις τον εαυτό σου και τον αδερφό σου. Ο αδερφός αισθάνεται ότι βρήκα αυτό που δεν είχα, την προσωπικότητά μου. Άρα εδώ υπάρχει και μια παρεξήγηση γιατί εμείς στο αυτό, αυτό το ειρήνη και ομόνια το ρίχνουμε στους τρίτους, στον περίγυρο κτλ και όχι στον εγωισμό το δικό μα. Αν καταλάβουμε ότι ο ασθενή που χρήζει θεραπεία είναι ο εαυτό μα και όχι άλλοι άνθρωποι, τότε θα καταλάβουμε και όλα αυτά που λέει η Εκκλησία. Και πείτε μα, Γέροντα, είπατε για την προσωπικότητα, πώ θα υπάρχει ειρήνη και ομόνοια, αλλά διατηρώντα παράλληλα ο καθένα με στον γάμο την προσωπικότητά του. Έχουμε διαφορετική δυσυγκρασία. Άλλο παραμένει, έχουμε έγκαμου βίου 50, 60, 70, 80 χρόνων. Πώ θα διαφυλαχθεί αυτό, δηλαδή, Πώ θα υπάρξει ειρήνη και ομονία και να παραμείνει η προσωπικότητα. Υπάρχει όταν ο άνθρωπος κινείται στα όρια της πνευματικής ζωής και ταπεινά. Δεν αναπαύεται να κάνει τον άλλον άνθρωπο όπω τον εαυτό του. Γιατί δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο. Και δεν θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κάτι το σημαντικό να αφομοιώσει τον άλλον. Ο α... ο εγώ διακονώ τον αδελφό μου. Εγώ θυσιάζομαι. Εγώ υποχωρώ για να υπάρξει ο άλλος άνθρωπος. Και ο άλλος άνθρωπος υπάρχοντας ο ίδιο σαν προσωπικότητα μου δίνει αυτή τη χαρά να το βλέπω να υπάρχει, να χαίρεται, να εκφράζεται, να, να ζει και να χαίρεται την, τον εαυτό του. Και αυτό είναι χαρά για μένα. Ακριβώς πάνω σε αυτό Σα είχα ακούσει που είχατε πει ότι το φω όταν διαθλάται στην βροχή φαίνεται ότι αποτελείται από πολλά διαφορετικά χρώματα. Ναι. Αλλά όταν ενώνονται γίνεται φω. Μπορείτε αυτό να μα το βάλετε στο πλαίσιο του, αυτού, του αραβώνα καταρχήν των δύο ανθρώπων. Ε, όπως το είπατε το φως έχει πολλαπλά χρώματα. Αλλά ενούμενο γίνεται φως που φωτίζει πάντα άνθρωπο. Έτσι και οι, τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου όταν μπούμε στο φως του Χριστού γίνονται φως. Ενώ όταν μπούμε μέσα στο σκότος του διαβόλου και των παθών γίνονται σκότος, γίνεται ακαταστασία μεγάλη. Και για να τελειώσουμε Πώς συνδέεται σε αυτό το σημείο η ειρήνη και η ομόνια, τελικά με την ελευθερία του ζευγαριού. Εάν ο άλλος άνθρωπος υπάρχει ως άνθρωπος, τότε γίνεται αμέσως ελεύθερος. Έχει ένα ωραίο δίγημα στο γεροντικό που λέει δύο γέροντες ε, έζησαν εν ειρήνη και ομονία 70-80 χρόνια μαζί. Και έφτασε σε μεγάλα μέτρα απλότητας και ακακίας και καθαρότητας. Είπε ένα εκ των δύο, λέει τόσα χρόνια ζούμε μαζί και δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Και ακούμε στον κόσμο ότι τσακώνονται οι άνθρωποι, φιλονικούν. Να φιλονικήσουμε και εμείς μια φορά πριν πεθάνουμε. Λέει ο άλλος, να φιλονικήσουμε, αφού το θέλεις, ευχαρίστω να το κάνουμε, είναι ό,τι θέλεις. Και λέει πώς θα τσακωθούμε, ε, λέει να βάλουμε ένα σταμί στη μέση και να πεις εσύ ότι αυτό είναι δικό μου και θα το πάρω. Θα πω εγώ ότι αυτό είναι δικό μου και θα το πάρω, θα πεις όχι αυτό είναι δικό μου και θα το πάρω και θα τσακωθούμε. Εντάξει, λέει, το κάνουμε. Έβαλε ένα σταμνί στη μέση, είπε ένα αυτό είναι δικό μου θα το πάρω. Λέει, όχι αυτό είναι δικό μου θα το πάρω, αφού είναι δικό σου πάρτα, αδερφέ μου, λέει. Και έτσι άγγελο κυρίου εμφανίστηκε εκείνη την ώρα, σε ευλόγησε και δεν μπόρεσαν να τσακωθούν. Δηλαδή, η ακακία του ανθρώπου και η απλότητα τον οδηγεί σε τέτοια μεγάλα μέτρα αθότητας και παιδικότητας που γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία που μη έρθει στη βασιλεία του Θεού. Και γίνεται ο άνθρωπος σαν το παιδάκι όχι στο μυαλό αλλά στην καρδιά και χαίρεται όπως χαίρεται ένα μικρό παιδάκι τα πάντα. Τους φίλους του, τα παιχνίδια του, το σπίτι του, τους γονείς του και δεν έχει καμιά, καμιά δυσκολία με τίποτα. Θα συνεχίσουμε αυτές τις ευχές στην επόμενη κουμπή. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Θεώ μαζί μας.